Οι επιστολές του Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως, προς τις μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος την Έγινα. Επιμέλεια παρουσίαση, Ευανθία Χατζή. Αγαπητοί ακροατές, θα σας διαβάσουμε σήμερα την επιστολή που είχε στείλει στις 19 Οκτωβρίου 1904 στην Έγινα στις πνευματικοκόρες του ο Άγιος Νεκτάριος. Αναγγέλισε αυτήν την ίδρυση της Ιεράς Μονής που επρόκειτο μελλοντικά να δεχθεί τόσους ευλαβείς πιστούς και να χαρίσει ελπίδα ενισχύοντας τις πίστες τους, γίνοντας τον μέσο τόσο πνευματικών και σωματικών παροχών. Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 1904. Παιδιά μου, εν Κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σας αναγγέλω με ευχαρίστηση ότι ο Θεός μου αποκάλυψε το θείο του θέλημα για την ίδρυση της Ιεράς Μονής και συνένεσε ώστε η Ιερά αυτή Μονή να αναγερθεί και να αναλάμψει. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Κύριος Θεόκλητος όχι μόνο ευλόγησε το έργο μου, αλλά το ανέλαβε υπό την προστασία του, αποδέχθηκε όλες τις σκέψεις και τις επιθυμίες που του έθεσα και μου είπε ότι θα φροντίσει για τη Μονή ώστε να αναγνωριστεί από την Ιερά Σύνοδο κατά το τυπικό της Ιεράς Μονής Καλαμών και ότι προτίθεται μετά την τελειωτική ανασύστασή της να στείλει κάποια θεοσεβούμενα κορίτσια από τη Σπάρτη. Δέχθηκε μάλιστα την πρότασή μου να επισκεφθούμε μαζί τη Μονή. Του ανήκειλα την επιθυμία της Αλεξάνδρας να ανεγείρει μια εκκλησία και του είπα ότι εγώ μετά το Άγιο Πάσχα θα μεταβώ και θα θέσω τα θεμέλια της. Δέχθηκε τα λόγια αυτά με ευχαρίστηση. Από όλα αυτά φανερώνεται ότι ο Θεός ευδόκησε και εισακούστηκαν οι ευχές σας. Δεχτείτε τις πατρικές μου ευχές και ευλογίες και χαίρετε εν Κυρίω. Ο πνευματικός σας πατέρας, ο Πενταπόλεως Νεκτάριος. Αγαπητοί ακροατές, με το ίδιο θέμα θα σταλεί και η επόμενη επιστολή στις 2 Νοεμβρίου προς την Χρυσάνθη, η οποία αργότερα ονομάστηκε Ξένη, και προς την Κατίνα, η οποία αργότερα ονομάστηκε Κασιανή. Εδώ θα ακούσουμε για πρώτη φορά την επιθυμία του και εντολή του να μην διανεκτερεύουν άνδρες στην Ιερά Μονή, αλλά και την προσοχή και έγνοια του για το ποιόν των μοναχών που θα επανδρώσουν τη Μονή. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1904. Προς τα πνευματικά μου παιδιά Χρυσάνθη, Ξένη και Κατίνα, η Κασιανή. Χθες έδωσα προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κάποια έκθεση, την οποία συνέταξα κατόπιν αιτήσεώς του και αφορούσε την ανασύσταση και ίδρυση της Ιεράς Μονής. Γιατί, καθώς μου είπε, προτίθεται να ζητήσει από την Ιερά Σύνοδο την ανέγιασή της. Να μεταφέρετε τις ευχές μου στην κυρία Ασπασία και να της αναγγείλετε την ευχάριστη είδηση ότι ο Σεβασμιότατος ανέλαβε με πολύ ενδιαφέρον την εξασφάλιση και αναγνώριση της Ιεράς Μονής και ότι επειδή του παρήχα κάθε εγγύηση και διαβεβαίωση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μου πει ότι θα φέρει και τις δικές του 5-6 κόρες. Για το λόγο αυτό, επειδή οφείλουμε να αγγιώμεθα κάθε ησυχία και ασφάλεια στα κορίτσια αυτά, επιθυμώ να θεωρείται η Μονή
μετά την εγκατάστασή σας και τη μελλοντική άφηξη των άλλων παρθένων, καθώς και την ευλογία που έδωσε ο Μητροπολίτης ως είδηση στα Θύσσα, και ότι κατά κανένα λόγο δεν θέλω να διανυκτερεύσουν άνδρες στη Μονή. Επιθυμώ δε να το γνωρίζω εάν κάποια κόρη θα ήθελε να έρθει στη Μονή, γιατί χωρίς την συγκατάθεσή μου δεν θέλω να γίνεται οτιδήποτε, για το λόγο ότι ανέλαβα ευθύνες απέναντι τόσων παρθένων και αυτού του ίδιου του Μητροπολίτη. Παραμένω προσευχόμενος προς Θεόν, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος. Ακούτε τις επιστολές του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, προς τις μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Αυτή η εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, έχει ξεχωριστό βάρος, γιατί θα διαβάσουμε μια εκτεταμένη περίληψη ενός κηρύγματος που απίφθινε στο χριστεπώνυμο πλήρωμα του Αγίου Νικολάου Πειραιός με θέμα την αγαθή συνείδηση, και ας επιφουληθούμε κι εμείς. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1904. Παιδιά μου, εν Κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Άλλη επιστολή σας από αυτή που μου έχετε γράψει στις 10 Νοεμβρίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα ακριβώς, δεν έλαβα και αγνώ πως είστε. Εγώ από τότε που έλαβα την επιστολή σας και επιστολή σας έγραψα και φύλλα του γνώθης αυτών σας έστειλα, καθώς και μία οδή προς την κυρία Θεοτόκον. Πιστεύω ότι τα λάβατε. Σήμερα σας στέλνω συστημένα άλλη μία οδή, η οποία πιστεύω να σας τέρψει πνευματικώς. Με την παρούσα επιστολή μου σας γράφω περιληπτικώς την ομιλία που έκανα στον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως την εορτή του Αγίου Νικολάου. Έλαβα το θέμα από την περικοπή της ανάγνωσης του Αποστόλου. «Πεπίθαμεν γάρ ότι καλήν συνείδηση έχομεν, εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε», και μίλησα περί αγαθής συνηθίσεως. Είπα λοιπόν ότι η αγαθή συνείδηση είναι το μεγαλύτερο από όλα τα αγαθά, γιατί της δίνεται ως βραβείο η ειρήνη της ψυχής, η γαλήνη της καρδιάς, η αταραξία της συνειδήσεως, η ηρεμία του πνεύματος. Αυτή πλημμυρίζει την καρδιά μας με χαρά. Αυτή μας κάνει να στεκόμαστε με θάρρος μπροστά στο Θεό. Αυτή καθιστά ευπρόσδεκτες τις αιτήσεις μας. Αυτή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού όταν τις χτυπούμε. Γίνεται φορέας των θείων δωρεών. Προσφέρει άφθονους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αυτή εκπληρώνει τους πόθους μας για τα υψηλά αγαθά. Αυτή οδηγεί στην ευδαιμονία και τη μακαριότητα. Αυτή λοιπόν η αγαθή συνείδηση προαραβωνίζεται την βασιλεία των ουρανών στις ψυχές που την έχουν μέσα τους. Αυτά τα διδασκόμαστε από τις ίδιες τις Άγιες Γραφές, από το ίδιο το στόμα του Σωτήρα και των ίδιων των Αγίων Αποστόλων του. Ο Σωτήρας δίνει εντολή: αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούεται και ανοιγήσετε ημίν. Πάσγαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει, και το κρούεται ανοιγήσετε, μας λέει ο Μαθαίος. Πράγματι, χριστιανοί αδελφοί μου, μας την ανοίγει γιατί ο Θεός μας έχει υιοθετήσει. Έχουμε γίνει παιδιά Του και σαν καλός πατέρας είναι έτοιμος να μας δώσει οτιδήποτε Του ζητάμε για τη σωτηρία μας, που σημαίνει ζωή αιώνια. Γιατί ο Υιός του μονογενής εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, ή να την υιοθεσίαν απολάβουμεν. Γι' αυτό και ο Παύλος, γράφοντας την επιστολή προς Γαλάτας, λέει ότι είστε Υιοί φανερώνεται από το ότι έστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας.
κράζοντας αβά, δηλαδή πατέρα, ώστε δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά υιοί του Θεού, επομένως και κληρονόμοι του διαμέσου του Ιησού Χριστού. Τα ίδια γράφει και ο επιστήθιος φίλος του, ο τόσο αγνός και αγαπημένος Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή του λέγοντας: «Εάν η συνείδησή μας δεν μας κατηγορεί, τότε έχουμε θάρρος προς το Θεό και αυτό το οποίο ζητούμε το λαμβάνουμε από Αυτόν, διότι ακολουθούμε τις εντολές Του και ενώπιον Του πράττουμε τα σωστά». Ώστε από τα λόγια του αγαπημένου Ευαγγελιστού μαθαίνουμε ότι αυτοί που έχουν αγαθή συνείδηση έχουν θάρρος προς το Θεό, γιατί τηρούν τις εντολές Του και πράττουν τα σωστά. Αυτοί που έχουν αγαθή συνείδηση δεν αισθάνονται μέσα τους οτιδήποτε να τους κατηγορεί, γιατί αμαρτία και παράβαση των θείων εντολών, γιατί έχουν καθαρή καρδιά και πνεύμα ευθές. Και γι' αυτό μιλάει εδώ ο Ευαγγελιστής. Οπότε διδασκόμαστε ότι αυτός που έχει καθαρή καρδιά, αυτός που η καρδιά του δεν το κατηγορεί, αυτός που πράττει ενώπιον του Θεού το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, ο ακριβής στηρητής των εντολών του Κυρίου, αυτός έχει παρησία στο Θεό και ό,τι ζητήσει το λαβαίνει από εκείνον. Έτσι λοιπόν, αυτός που έχει αγαθή καρδιά θεωρείται αγαπητός Υιός του Θεού, καθώς το πνεύμα του Υιού του κατοικεί στην καρδιά του και γι' αυτό έχει θάρρος προς το Θεό. Ό,τι αιτήσει θα το λάβει, ό,τι ζητήσει θα το βρει. Όταν κρούσει την πόρτα θα τον δεχθεί. Ποιος μπορεί να θεωρηθεί ευτυχέστερος από ένα τέτοιο άνθρωπο? Από ποιο αγαθό μπορεί να μείνει στερημένος? Όλα τα αγαθά, όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν έρχονται να προσφερθούν σε αυτή τη μακάρια ψυχή? Από τι λοιπόν μπορεί να έχει ανάγκη? Από τίποτα. Πράγματι από τίποτα. Ναι, αδελφοί μου χριστιανοί, από τίποτα. Και αυτό επειδή έχει αγαθή συνείδηση, επειδή κατοικεί μέσα του το άκρον αγαθό. Πράγματι, η αγαθή συνείδηση είναι το ισχυρότερο από όλα τα αγαθά, γιατί σε αυτή υπάρχει η μακαριότητα. Μακάριος και τρισευτυχισμένος ο άνθρωπος που απέκτησε αγαθή συνείδηση. Πόσο απατώνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία στην ευδαιμονία, την μακαριότητα του εαυτού τους έξω από τον εαυτό τους. Τα αναζητούν στη δόξα, στα πολλά πλούτη, στις απολαύσεις, στις διασκεδάσεις, στις ειδονές, στις πολυτέλειες και σε κάθε τιμάταιο, τον οποίον το μόνο αποτέλεσμα είναι η πίκρα. Πώς πλανώνται όσοι οικοδομούν την ευτυχία τους πάνω σε φθαρτά και αλούμενα πράγματα, που δεν έχουν μέσα τους καμία ηθική αξία ή ηθική ευχαρίστηση, γιατί η αληθινή ευτυχία, η αληθινή ευδαιμονία, η αληθινή μακαριότητα εστιάζεται πάνω στην ηθική απόλαυση. Κάθε άλλη απόλαυση μόνο στα χείλη γλυκαίνει. Αντίθετα, την καρδιά τη γεμίζει πίκρα. Η ύλη που οικοδημείται για την ανέγερση πύργου ευτυχίας και βγάζει έξω την καρδιά, οικοδημείται σε έδαφος που τον ταρακουνούν συνεχείς σεισμοί, πάνω στο οποίο είναι αδύνατο να παραμείνει πέτρα πάνω στη πέτρα για μακρύ χρονικό διάστημα. Ώστε οι οικοδομούντες αποδεικνύονται κατά αυτόν τον τρόπο ματαιόφρονοι και άθλιοι. Χριστιανοί, η ευτυχία βρίσκεται σε εμάς τους ίδιους. Ευτυχής δε και τρισμακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατανόησε. Εξετάστε την καρδιά σας και μάθετε την ηθική της κατάσταση. Προσέξτε μήπως έχασε το θάρρος της απέναντι στο Θεό. Μήπως σας κατηγορεί για παράβαση ηθικών νόμων.
Μήπως σας ελέγχει ότι αθετήσατε τις θείες εντολές? Μήπως διαμαρτύρετε η συνείδησή σας ότι την καταπιέζετε? Μήπως σας καταγγέλει για αδικία, για ψεύδος, για παραμίληση των θείων καθηκόντων, για αμέλεια των καθηκόντων σας προς τον συνάνθρωπο? Ερευνήστε μήπως γέμισαν την καρδιά σας κακίες και πάθη. Μήπως αγαπήσατε την αμαρτία? Μήπως συνενείτε εργαζόμενοι τα πονεγά? Ας προσέξουμε να μην ξεμακρύνει η καρδιά μας από το αγαθό και ακολουθήσει δρόμους μπερδεμένους και μονοπάτια δύσβατα, στα οποία παραμονεύουν οι φίλοι της καταστροφής. Δυστυχισμένοι είναι οι άνθρωποι που αμελούν αυτό που θέλει η καρδιά τους και ονειρεύονται τα πλούτη του κρίσου για να κατακτήσουν τη μακαριότητα ή την ευδαιμονία ή την ευτυχία, κατά τη στιγμή που όλος ο πλούτος, είτε κάτω είτε πάνω από τη γη, δεν είναι ικανά να προσφέρουν κάποια ευτυχία. Τι λέω ευτυχία? Ούτε από την κακοδαιμονία τους δεν έχουν τη δύναμη τους απαλλάξουν, ούτε καν να μετριάσουν την ταραχή της ψυχής τους, που προκαλούν πλήθη κακών, όπως ταράζουν τη θάλασσα όταν πλέον πολύ σφοδροί άνεμοι. Δυστυχώς, χριστιανοί αδελφοί μου, αυτός που αμέλησε την καρδιά του και δεν επιμελήθηκε γρήγορα να επανορθώσει, όχι μόνο στερήθηκε από όλα τα αγαθά, αλλά ενέπεσε σε παντός είδους συμφορές κακών, από τα οποία δεν υπάρχει σωτηρία. Απομάκρυνε τη χαρά και τη θέση της, κατάλαβε η λύπη, η πικρία, η θλίψη και η στεναχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και εισόρμησε στην καρδιά η καταραχή και ο πόλεμος, ο φόβος και ο τρόμος. Απέβαλε την αγάπη και μέσα της πέρασε το μίσος, καταστώντας αυτήν έρημη από κάθε αρετή που θα μπορούσε να φροντίσει ή και να παρηγορήσει την ψυχή του που υποφέρει. Τελικά, αποτείναξε όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τα οποία έλαβε στο βάπτισμα, αυτά που καθιστούν τον άνθρωπο μακάριο, και κατέστησε όλα τα πάθη που τον κάνουν κακοδαίμονα, άθλιο και ελεηνό. Η κόλαση και ο Άδης ήδη καταλαμβάνουν την ψυχή του. Χριστιανοί αδελφοί μου, ο Θεός που είναι πλούσιος κατά το μέγα του έλεος, αφού μας έπλεσε κατ' εικόνα του για να μας καταστήσει κοινωνούς της δικής του αγαθότητας, θέλει να αξιωθούμε τη συμμετοχή του στη μακάρια ζωή, στην παρούσα και την μέλουσα. Η ίδρυση της Άγιας αυτής Εκκλησίας εγκαταστάθηκε στη γη ανάμεσά μας από τον Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό το λόγο, με σκοπό να μας ξεπλύνει, να μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας, να μας αγιάζει και να μας συμφιλιώνει με το Θεό, χαρίζοντας μας την παρησία προς Εκείνον. Μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού για να μας εισάγει σε Αυτόν, χαρίζοντας μας τις ευλογίες του Παραδείσου, για να κατεβάσει σε μας τα θεία του δώρα. Η Εκκλησία ιδρύθηκε για να αγιάζει τους αμαρτωλούς. Έχει την αγκαλιά της ανοιχτή με σκοπό να μας υποδέχεται. Ελάτε λοιπόν, ας βιαστούμε όσοι έχουμε βαριά τη συνείδησή μας. Ας βιαστούμε. Είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο που βαραίνει τη συνείδησή μας και να μας χαρίσει το θάρρος προς τον Θεό, ώστε να πλημμυρίσει η καρδιά μας ευτυχία, αλλά και να αξιωθούμε να απολαύσουμε τη Θεία μακαριότητα. Αμήν. Αυτά είπα επιγραμματικά. Τα έγραψα δε για χάρη σας, με σκοπό να σας ευχαριστήσω. Τις ευχές μου στην Κυρία Ευτυχία, στη Φιλιό και σε εσάς. Σας εύχομαι υπομονή και φρόνηση. Συνεχίζω να εύχομαι για εσάς προς τον Θεό. Ο Πενταπόλεος Νεκτάριος. Ακούτε τις επιστολές του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, προς τις μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στην Αίγινα.
Αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Νεκτάριος, όπως θα διαπιστώσετε από την επιστολή που θα αναγνώσουμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις μοναχές σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή γράφει το πόθο του για τους ύμνους. Θα ήθελε να αναπαύει τις πνευματικοκόρες του και συνθέτει ο ίδιος. Αλλά περιγράφονται και κάποιες οικονομικές περιπέτειες σχετικά με τα κόστη εκτύπωσης και έχει ενδιαφέρον αναφορά στο γνώρις αυτόν, το οποίο εκδιδόμενο πρόσφατα έχει μεγάλη αποδοχή. Τότε όμως ήταν πενιχρές οι πωλήσεις και δημιούργησε οικονομικά προβλήματα. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 1905. Παιδιά μου, εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Έλαβα την επιστολή σας και χάρηκα για την υγεία σας και την υπομονή σας. Και εγώ, με τη χάρη του Θεού, είμαι καλά. Εύχομαι ο Θεός να μας φυλάει όλους υγιείς και να κατευθύνει τα βήματά σας στην εργασία των θείων του εντολών. Δεν έχω να σας γράψω κάτι, γιατί δεν πήγα σε ακολουθία. Έτσι δεν μίλησα για να σας δώσω περίληψη της ομιλίας μου. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν κινήσει το νόμο, μένει αργός και δυνατό να γράψω κάτι. Έτσι δεν έχω να σας γράψω κάτι. Εσωκλείω και σας στέλνω κάποια οδή προς την υπεραγία Θεοτόκο, την οποία συνέθεσα από τους χαιρετισμούς προς εκείνη, συνενώνοντας τα διαφορετικά μέτρα τους σε ένα ιαμβικό για να ψάλετε στον πρώτο ήχο. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Ψαλούνται με αργό και με γρήγορο τρόπο. Έχω την πρόθεση να εκτυπώσω όλους τους ύμνους σε μικρό σχήμα, το μισό από το προσευχητάριο, και να το ονομάσω Θεοτοκάριον Μικρών, για να διαδοθεί και να ημνείται η κυρία Θεοτόκος από τους ευσεβείς. Θα ξεκινούσα να το τυπώσω αμέσως, αλλά οφείλω ακόμη στον τυπογράφο. Αμέσως μόλις εξοικονομήσω αυτά που χρωστάω, θα ξεκινήσω την τύπωση του Θεοκαταρίου και μετά από αυτό θα τυπώσω ένα έργο κάποιου μοναχού αντίοχου, περί του οποίου κάνω λόγο στην αναγγελία της σελίδας 267 του Γνώθη σε αυτόν. Είναι εξαίσιο έργο. Ο συγγραφέας λέει ότι σε αυτό συμπίκνωσε την Αγία Γραφή, δηλαδή Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Χρήματα δεν έχω, γιατί δαπάνησα ό,τι είχα για την εκτύπωση του Γνώθη σε αυτόν. Από το οποίο δεν θα εισπράξω παρά ελάχιστα πράγματα, γιατί γραφτήκανται μόλις 90 έως 100 συνδρομητές, από τους οποίους θα εισπράξουμε τις συνδρομές μετά από μήνες και σε μικρά ποσά, τα οποία χάνονται. Αλλά παρόλο που δεν έχω εν τούτης, θα προσπαθήσω να το τυπώσω με τη βοήθεια του Θεού από ό,τι περισσεύει από τους μισθούς μου. Να εύχεστε κι εσείς, ώστε ο Θεός να με φωτίζει, να με ενισχύει και να με διευκολύνει στην εργασία μου αυτή. Ο κύριος Δήμαρχος δεν μου απάντησε ακόμη. Όταν μου απαντήσει θα σας στείλω την επιστολή του. Την επιστολή μου αυτή σας τη στέλνω με την κυρία Ελένη Σερβουλάκου, στην οποία έστειλα χαρτί, μελάνι και πένες. Εάν στηρίζετε οτιδήποτε να μου γράψετε ελεύθερα, εάν κρυώνετε να μου γράψετε να σας στείλω δύο μικρά ζωστικά που έχω. Σας εύχομαι πατρικώς και συνεχίζω να εύχομαι για σας προς τον Θεό. Ο Πενταπόλεος Νεκτάριος. Ιστερόγραφο. Τα ζωστικά θα σας τα στείλω ο ίδιος. Οι επιστολές του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, προς τις μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Επιμέλεια παρουσίαση, Ευανθία Χατζή.